Συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή της Βουλής τη στιγμή που βαθαίνει καθημερινά όλο και περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας στον εμπειρελιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Με απολογισμό στρατιωτικών δαπανών για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 240 δισεκατομμύρια, μακράν οι μεγαλύτερες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με 74 και πλέον δισεκατομμύρια να είναι η βοήθεια που έχει αποστείλει στο καθεστώς Ζελένσκι. Με την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συγκρότηση Ευρωστρατού και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων όπου γης, η επιθετικότητα του ΝΑΤΟ αυξάνεται για την υπεράσπιση των μονοπωλιακών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το πολεμικό σχεδιασμό, που βάζει σε κίνδυνο το λαό μας και τη χώρα μας στόχο αντιπίνων, στηρίζουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, 1-2, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και όλα τα κόμματα που καιρό τώρα πουλάνε παραμύθια για το ρόλο του ΝΑΤΟ και το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα πλαίσια του νατοϊκού σχεδιασμού, ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας τις πλάτες όλων των κομμάτων, συνεχίζει τη στήριξη της δρελήνης πολεμικής επιχείρησης στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών από όλες τις δυνάμεις που στήριξαν και διαχειρίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας την πολιτική της απελευθέρωσης, του καταγερματισμού και του ξεπουλήματος των σιδηροδρόμων, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Ενώ ο λαός μας ζει καθημερινά τα ντέμπη στη ζωή του μέσα από τα τεράστια εργοδοτικά εγκλήματα στις οικοδομές, τα ναυπηγεία, τους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τη ζωή τους την καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία των πολυεθνικών ομίλων. Και ενώ η αστυνομία εμφανίζεται σε χρόνο ντετέ όταν πρόκειται για καταστολή απεργίας, κινητοποίηση εξόρμησης του λαού και της νεολαίας, όταν πρόκειται για την υπεράσπιση των φανς και των πληστηριασμών σε βάρος των λαϊκών οικοκυριών, σφυρίζει παγερά διάφορα μπροστά στην εμπορευματοποίηση, κακοποίηση και δολοφονία παιδιών και γυναικών. Σε αυτό το φόντο της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της φτωχοποίησης του πολέμου, της καταστολής, της ανασφάλειας και των εγκλημάτων, ο λαός μας προετοιμάζεται καθημερινά για την επιτυχία της μεγάλης απεργίας 17 του Απρίλη, για να δώσει τη δική του απάντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου που έχουν κάνει τη ζωή του κόλαση. Χαιρετίζουμε και από αυτό εδώ το χώρο το κάλεσμα της ΕΦΕΑ αλλά και τη δυναμική συμμετοχή δεκάδων ενώσεων από όλη την Ελλάδα που εκφράζουν με αγωνιστικό πρόσημο την οργή και την αγανάκτηση χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων συναδέλφων φοροτεχνικών. Με κεντρικό σύνθημα, καμία επανάπαυση, καμία υποταγή, χαμένος αγώνας είναι μόνο αυτός που δεν δίνεται. Σήμερα λοιπόν στις 1, χιλιάδες λογιστές βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικώντας τη δυνατότητα να εργάζονται με αξιοπρέπεια, σε ανθρώπινες συνθήκες, χωρίς τη λεμιτόμο των προστήμων πάνω από τα κεφάλια τους, χωρίς την κλεψίδρα του ασφικτικού χρόνου των υποχρεώσεων που τους επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη συνοχή όλων των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, με στόχο την επαγγελματική τους εξαήλωση. Είναι γνωστό άλλωστε σε όλους μας ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και οι σημερινοί, στα πλαίσια των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοένα και μεγαλύτερη συρρήκνωση των μικρών αυτοαπασχολουμένων στον χώρο, σκοπό και στόχο έχουν την παράδοση του λογιστικού έργου στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου και τους ομίλους που υπηρετούν πιστά. Αφού χρησιμοποίησαν τους συναδέλφους για τη δωρεάν ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος, αφού τους τρίμωξαν την περίοδο της COVID εποχής να δουλεύουν 24 ώρα για να καλύψουν ψηφιακές υποχρεώσεις, αφού τους επέβαλαν τη θηλιά των My Data με τεράστια κενά και προχειρότητες, αφού τους τσάκισαν εδώ και 4 μήνες με τη διασύνδεση POS μεταμιακές σε ένα θολό, πρόχειρο και εντελώς ανώριμο ψηφιακό περιβάλλον, κάνουν σήμερα ό,τι μπορούν για τη συγκέντρωση του λογιστικού έργου στα μεγάλα εταιρικά σχήματα ελεκτικών επιχειρήσεων, στρώνοντας έτσι και δίνοντας τη λογιστική ύλη από αυτούς, από τους αυτοαπασχολούμενους ιδιοκτήτες μικρών επιτοπλίων στο οικογενειακό φύσεως λογιστικών γραφείων της χώρας στις μεγάλες εταιρείες. Την ίδια στιγμή, τα βέλη της ταξικής πολιτικής τους έχουν στραφεί και σε μια άλλη μερίδα αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών των ταμιακών συστημάτων, που εδώ και 6 μήνες, τους τελευταίους 4 εντελώς απλήρωτοι από τα βάουτσερ, παλεύουν σε ένα σφιχτικό περιβάλλον ημερομηνιών και υποχρεώσεων, με τις τράπεζες να σφυρίζουν αδιάφορα και το Υπουργείο να σφίγγει τη θηλιά των προστήμων στους μικρούς αυτοαπασχολουμένους. Η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει ένα τεράστιο πανικό που έχει εξωθήσει στα άκρα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, λογιστές, τεχνικούς, επαγγελματίες. Σήμερα, μάλιστα, με ποσοστό διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών πραγματικής διασύνδεσης, 40 έως 50%,
και πολλές ατέλειες και κενά σε λογισμικά που αποσυντονίζονται ακόμα και από τις ίδιες συνδεδεμένες ταμιακές μηχανές με τα POS, όπως και από την εκ νέου αλλαγή των ταμιακών μηχανών στην εστίαση από πρώτου εβδόμου, είναι εντελώς αδύνατο να ολοκληρωθούν υποχρεώσεις των επαγγελματιών στο χρονικό ορίζοντα που βάζει το Υπουργείο. Επιβάλλεται λοιπόν να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος τουλάχιστον 6 μηνών, όπως και να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά επιπλέον οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, αλλά και να μην επιβληθούν σε καμία περίπτωση τα πρόστιμα που εξαγγέλθηκαν. Συζητάμε σήμερα το νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα και παρέχει προκλητικά προνόμια και απαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Ο κώδικας έρχεται να υπηρετήσει ένα βάρβαρο, ταξικό φορολογικό σύστημα που το έχουν συνδιαμορφώσει όλα τα κόμματα διαχρονικά. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 1 και 2, ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια των επιταγών και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σταθερό προσανατολισμό τη φοροαφέμαξη του λαού μας και τις φοροαπαλλαγές στους φορομοντελιακούς ομίλους και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι γεγονός που το σχέδιο νόμου αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης νομοθεσίας και διακατέχεται από προστιμολαγνία και φοροεξόντωση. Όλα τα πρόστιμα του κώδικα συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς καμία διάθεση από τη φορολογική διοίκηση να αλλάξει προσανατολισμό στην πολιτική της. Οι χιλιάδες φορολογικές αλλαγές επιβάλλονται χωρίς να έχει δοθεί ποτέ η δυνατότητα στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους να ενημερωθούν, να εξοικειωθούν και να λάβουν γνώση αυτών, απειλώντας τους διαρκώς με δυσανάλογα μεγάλα για το ύψος των παραβάσεων πρόστιμα. Το περιβάλλον τρομοκρατίας και φοροκυνηγητού είναι φανερό σε όλα τα μήκη και πλάτη του νέου κώδικα, αφού και στις πιο απλές περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακράτησης φόρου τιμωρείται το ανθρώπινο λάθος χωρίς να υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης του δημοσίου. Υπέρογκα πρόστιμα επιβάλλονται και στις περιπτώσεις μη διαβίβασης συνόψεως εκδοθέτων παραστατικών λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα το MyData μέσω του πληροφοριακού συστήματος φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών της ΑΔΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, τα πρόστιμα αυτά δεν αφορούν κλοπή φόρου από το κράτος, αλλά πρόστιμα μη τήρησης ψηφιακής γραφειοκρατίας που η φορολογική διοίκηση έχει επιβάλει. Η προστιμολαγνία δεν σταματάει όμως εδώ. Συνεχίζεται μεταφέροντας την ευθύνη για τη δήλωση των POS στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, ενώ αποτελεί υποχρέωση των παρόχων η δήλωση της έναρξης και διακοπής λειτουργίας τους. Το ασφιχτικό ψηφιακό περιβάλλον και οι συνεχιζόμενες αλλαγές αποτελούν τροχοπέδι στη λειτουργία των μικρών αυτοαπασχολούμενων που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας με την ψηφιακή θηλιά, τα υπέρογκα πρόστιμα και την τεκμαρτή φορολόγηση να τους οδηγούν σε νέα διέξοδα, λουκέτα και χρεοκοπία. Με το νέο κώδικα που επιβάλλεται, προβλέπεται αυστηρότερη έλεγχη σε συναλλαγές από ψηφιακές πλατφόρμες που σε συνδυασμό με τα περιβόητα ηλεκτρονικά βιβλία MyData βοηθούν το αστικό κράτος να εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά την αντιλαϊκή πολιτική του, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μεγαλύτερη κερδοφορία και στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η διευθέτηση των ρυθμίσεων ως μέτρο ανακούφισης είναι απάτη, αφού στην ουσία δεν περικόπτονται σε καμία περίπτωση οι τόκοι και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από άδικους, ταξικούς και εξοντωτικούς φόρους. Θα ήταν σε θετική κατεύθυνση η περικοπή των τόκων και των προστήμων, όπως και το 50% της οφειλής στους μικροοφειλέτες, με δυνατότητα εξόφλησης ποσού ίσου με το 10% του ετήσιου εισοδήματος των οικοκυριών. Διαγραφές χρεών έχουν κάνει και κάνουν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις στους μεγαλοοφειλέτες, επενδυτές, ομίλους και πολυεθνικές, επιβεβαιώντας το ρόλο τους και το χαρακτήρα της ταξικής πολιτικής τους. Θα ήταν σε θετική κατεύθυνση η καθιέρωση αφορολόγητου όριου στις 12.000 ευρώ με 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης και του τεκμαρτού τρόπου φοροαφέμαξης των μικρών αυτοαπασχολουμένων, όπως και η μη επιβολή προστήμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος εντός του επόμενου έτους από αυτό της φορολογικής χρήσης. Γιατί είναι παγερά αδιάφορο οικονομικά από μισθωτούς και συνταξιούχους το παραμύθι της οριστικοποίησης της δήλωσής τους από τη στιγμή που ούτως ή άλλως θα ζητήσουν τη συνδρομή και τη βοήθεια για την ορθότητά τους από λογιστές φοροτεχνικούς. Φέτος, μάλιστα, με τις δηλώσεις να μην έχουν ανοίξει ακόμα, επιβάλλεται ο έγκαιρος προσδιορισμός χρόνου αρκετού για τη σωστή προετοιμασία και υποβολή τους, που δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τα τέλη Οκτώβρη και τα τέλη του έτους αν υποβληθεί μέσω λογιστή φοροτεχνικού. Θα ήταν σε θετική κατεύθυνση η αποστολή στην ΑΔΕ μόνο των εσόδων από τα τηρούμενα βιβλία των μικρών αυτοαπασχολουμένων, όπου θα αποτελούν και τη μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολόγησής τους.
Όμως η φορολογική διοίκηση στην προσπάθεια οικονομικής εξόντωσης των μικρών αυτοαπασχολουμένων επιβάλλει τα πρόστιμα να αποτελούν τη μοναδική κινητήριο δύναμη της φορολογικής του συμμόρφωσης. Και μάλιστα σε ένα ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενα φορολογικά και ψηφιακά περιβάλλον, τα υπέρυγα πρόστιμα με το παραμικρό, αγνώντας ακόμα και το ανθρώπινο λάθος, επιβεβαιώνουν τις προθέσεις του Υπουργείου για φοροεξόντωση των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Θα ήταν σε θετική κατεύθυνση καθιέρωση του μηνός Αυγούστου ως μήνα μη δηλωτικών υποχρεώσεων για όλους τους φορολογουμένους και η νομοθέτηση της ασθένειας και της απαλλαγής από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων για όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Ανταυτού, οι μικρές επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον απόλυτης τρομοκρατίας, προστίμων και οικονομικού στραγγαλισμού που επιβάλλει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κόμματα που την υπηρετούν, αφού αποτελούν για αυτούς οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν καταψηφίζουμε το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα. Γιατί σήμερα επιβάλλεται μέσα από ένα κοινό μέτωπο πάλι της εργατικής τάξης της χώρας μας με τους μικρούς βιοπελεστές αγρότες, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και την νεολαία, ο λαός μας να βγει στο προσκήνιο της ιστορίας. Και μέσα από τον οργανωμένο του αγώνα, στο πλευρό του ΚΚΕ, να επιβάλλει να ανοίξει ο δρόμος για γενικότερες αλλαγές στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών του 21ου αιώνα, σε μια κοινωνία χωρίς τα δεσμά της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στη βάση του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας και της κοινωνίας, με το λαό πραγματικό νοικοκύρη στον τόπο του. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.